Η κοινοπραξία της Ολυμπίας Οδού, Άκτορ Άβαξ Τέρνα, που κατασκευάζει τον αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου, προσέφυγε στη Διετησία με αίτημα τη συνολική αναθεώρηση του κόστους του έργου και ενώ το κράτος υποστηρίζει ότι μέχρι στιγμής δεν αιτιολογείται κάτι τέτοιο. Η Ολυμπία Οδός είχε κρούσει το καμπανάκι για αύξηση του κατασκευαστικού κόστου από το Σεπτέμβριο του 2022 ο εκπρόσωπο τη κοινοπραξία είχε επιβεβαιώσει το αίτημα προ το Υπουργείο Υποδομών για αναπροσαρμογή των τιμολογίων των υλικών, κάτι που δεν ισχύει όμω για τι συμβάσει παραχώρηση. Ο Διευθύνων Σύμβουλο Παναγιώτη Παπανικόλα είχε πει τότε πω οι τιμέ που είχαν δοθεί για το έργο είχαν ω βάση αναφορά στα τιμολόγια του 2006, ενώ η κατάσταση που επικρατεί πλέον στην αγορά πρώτων υλών και οικοδομικών υλικών δεν έχει καμία σχέση όπω και η μεγάλη άνοδο του κόστου ενέργεια. Το Ελληνικό Δημόσιο, ωστόσο, απέρριψε το αίτημα, υποστηρίζοντας ότι η σύμβαση υπεγράφει μόλις το 2019 και δεν μπορεί να αιτιολογηθεί αναπροσαρμογή κόστος του έργου. Μετά την απόρριψη του αίτηματός της, η κοινοπραξία προσέφηκε σε διαιτητικό δικαστήριο. Σύμφωνα με πληροφορίε, η κοινοπραξία ζητάει την επικαιροποίηση του προπολογισμού του έργου. Υποστηρίζοντα ότι οι συνθήκε άλλαξαν άρδιν και δεν υπήρχε τρόπο σε αυτό να προβλεφθεί και να συμπεριληφθεί στα περιθώρια ρίσκου που έχει κάθε σύμβαση παραχώρηση. Το κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει μια τέτοια εξέλιξη την πρόοδο των εργασιών, κανεί δεν μπορεί να το προδικάσει. Η κοινοπραξία Actor Avax δε δεν σχολιάζει επισήμω τι παραπάνω εξελίξει, ωστόσο επισημαίνεται ότι η διαιτησία είναι μια κοινά αποδεκτή πρόβλεψη τη σύμβαση παραχώρηση, την απόφαση τη οποία δεσμεύονται όλε οι πλευρέ να τηρήσουν. Τυπικά το έργο βρίσκεται σήμερα εντό χρονοδιαγράμματο, αλλά στο χαμηλότερο δυνατό όριο των χρονοματορροών και με ποσοστό υλοποίηση 13,76% με τα τρία τμήματα του έργου να παρουσιάζουν εντελώ διαφορετικού ρυθμού προόδου. Πιο προχωρημένο είναι το τμήμα γαστούνης πύργου, το οποίο έχει αναλάβει τέρνα και βρίσκεται στο 24,8 της υλοποίησης. Το πρώτο τμήμα του έργου από μυτιλόκληρος καρέικα που έχει αναλάβει άβαξ βρίσκεται στο 12,1 και τέλος, τη χαμηλότερη πρόοδο παρουσιάζει το μεσαίο τμήμα από καρέικα έως γαστούνη που έχει αναλάβει η άκτορ και βρίσκεται μόλις στο 6,4%.